Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, από αυτό το βήμα απευθύνουμε κάλεσμα σε εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, στις οργανώσεις των συνταξιούχων, στις ομοσπονδίες, σωματεία και ενός αυτοαπασχολουμένων, σε όλους τους μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος, για να πάρουμε την υπόθεση της ζωής μας στα δικά μας χέρια. Σήμερα, οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Σαϊκούρα δεν επιδέχονται παρεμηνίας. Υπάρχουν προκλήσεις, είπε, που δυσκολεύουν τα νοικοκυριά. Υπάρχουν προκλήσεις από την πανδημία και άλλες που προέρχονται από τον υψηλό πληθωρισμό που κρατά περισσότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Έχει εντονότερα χαρακτηριστικά δυσμένη στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Μην έχουμε καμία αμφιβολία. Τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας. Θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να οικολογίζουμε τι δεν θα πάρουμε. Να παθαίνουμε ηλεκτροσόκ όταν φτάνουν στα χέρια μας οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Θα συνεχίσουμε να μετράμε νεκρούς από μαγκάλια και αυτοσχέδιες σόπες επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε στο σπίτι μας πετρέλαιο. Να πληρώνουμε μάσκες και τεστ για τον κορονοϊό. Λέμε ως εδώ και μη παρέχει. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε να μας κλέβουν τα λεφτά μας μέσα από τις τσέπες. Οι μισθοί μας να είναι παγωμένοι εδώ και χρόνια και όλη όποια ελάχιστη αύξηση υπάρχει να μας συμβαίνουν πίσω τετραπλά με άλλους τρόπους. Το επόμενο διάστημα, ο αγωνιστικός βηματισμός μας πρέπει να συντονιστεί. Σε όλα τα όργανα του κινήματος των ανθρώπων που πλήττονται από αυτή την πολιτική πρέπει να υπάρξει συζήτηση και σχέδιο δράσης που θα ξετυλίγεται στους χώρους που παρεμβαίνουν και θα συντονίζονται σε ένα μεγάλο ποτάμι κατά αδίκηση αυτής της πολιτικής και διεκδίκηση των δικών μας αιτημάτων που θα εκφραστεί και με ένα μεγάλο πανατητό συλλαλητήριο μέσα στο Φλεβάρι, σε ημερομηνία που θα αποφασίσουμε από κοινού και θα αποτελεί βήμα για την αναγκαία κλιμάκωση που πρέπει να υπάρχει.